Γεια σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Samsung Note 9. Το έχω στα χέρια μου κάποιο διάστημα. Θα δούμε μαζί ένα μικρό unboxing. Θα κάνουμε ένα review αυτού του καταπληκτικού τηλεφώνου. Θα δούμε 5 σημεία τα οποία μου έκαναν εντύπωση στην καινούργια ναυαρχίδα της Samsung και θα εξετάσουμε αν κάποιος αξίζει να δώσει 1000 ευρώ εν έτη 2018, λέει 2018, για τη συγκεκριμένη συσκευή. Αν όντως είναι το πιο πλήρες Android που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αυτού και των μικρότερων αδερφών του S9 και του S9 Plus, τα οποία μπορεί να τα βρει κάποιος σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Όλα αυτά στη συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, αφού είδαμε το unboxing, είναι ώρα να περάσουμε στη συσκευή. Και το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να πω για τη συγκεκριμένη συσκευή είναι ότι οπτικά, σχεδιαστικά, μοιάζει πάρα πολύ με το περσινό μοντέλο της Samsung, το Note 8. Έρχεται σε 3 χρώματα εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη, στο μαύρο, στο lilac purple που είδαμε και στο S9 Plus και σε αυτό το πολύ όμορφο ocean blue. Ενώ στις υπόλοιπες αγορές, στην Αμερική και στην Ασία, κυκλοφορεί και σε ένα copper gold, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μπρονζέ χρώμα που δυστυχώς δεν θα δούμε τώρα εδώ. Επίσης κυκλοφορεί σε 2 εκδόσεις. Η μία έκδοση είναι αυτή που κρατάω στα χέρια μου με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου. Υπάρχει όμως και μία άλλη έκδοση η οποία έρχεται με μισό terabyte, 512GB, για αυτούς που πραγματικά θέλουν να αποθηκεύσουν τα πάντα στο κινητό τους, και 8GB μνήμης RAM. Ωστόσο, υπάρχει και microSD κάρτα, προσθήκη δηλαδή επεκτάσιμη μνήμη, η οποία φτάνει και αυτή μέχρι και 512GB. Δηλαδή, μπορείτε συνολικά, αν πάρετε τη μεγάλη έκδοση με τα 512GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου, να φτάσετε το 1 τέρα σε κινητό τηλέφωνο, πράγμα το οποίο είναι απίστευτο. Λοιπόν, περνώντας στα χαρακτηριστικά του τηλεφώνου. Το τηλέφωνο αυτό έρχεται με 2 διαφορετικούς επεξεργαστές. Ο ένας είναι ο Snapdragon 845. Ο τελευταίος και καλύτερος επεξεργαστής της Qualcomm. Όμως οι εκδόσεις που έρχονται στην Ευρώπη έρχονται με τον Exynos, τον επεξεργαστή της Samsung, ο οποίος είναι 9810, και οι δύο βέβαια είναι οχταπύρινοι. Έρχονται με 6 ή 8GB RAM, με 128 ή 512GB ενσωματωμένου αποθηκευτικού χώρου, με dual camera setup 12MP. Το ένα έχει μεταβλητό διάφραγμα με f1.5 έως 2.4 ανάλογα το πόσο σκοτεινό είναι το περιβάλλον στο οποίο φωτογραφίζουμε, και το άλλο είναι ένας τέλεφακός, και οι δύο είναι optical image stabilized. Έρχονται με αισθητήρες βιομετρικούς καθώς και με dual LED flash. Έρχεται με αισθητήρα αθλητικών αποτυπωμάτων. Έρχεται μια από τις καλύτερες οθόνες, ίσως την καλύτερη οθόνη σύμφωνα με τα τελευταία βραβεία που κυκλοφόρησαν, οθόνη της αγοράς. Η οθόνη του είναι μια QHD Super AMOLED οθόνη, 6,4 ιντζών, μια πάρα πολύ μικρή αναβάθμιση από το περσινό μοντέλο, το οποίο έχει 6,3 ίντζες. Έχουν μικρύνει λίγο τα πλαίσια και έτσι έχει καταφέρει η Samsung και έχει μεγαλώσει λίγο το διαγώνιο της οθόνης. Επίσης, στα πολύ θετικά του, συνεχίζει να διατηρεί το headphone jack, που για τους λάτρες των ενσύρματων ακουστικών είναι ένα must. Έχει το Type-C για τη μεταφορά δεδομένων και τη φόρτιση. Dual speaker setup με ηχείο κάτω και πάνω, τα οποία έχουν ρυθμιστεί από την AKG για πραγματικά τέλειο ήχο, και έχει και πρωτόκολλο Dolby Atmos στο συγκεκριμένο τηλέφωνο, το οποίο θα το παρατηρήσετε σε ταινίες ή γενικά σε οποιαδήποτε ηχητική ακρόαση προσπαθήσετε να κάνετε. Και πάνω κάτω, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του. Πλην μιας μεγάλης διαφοράς που είχε από το περσινό μοντέλο και γενικά από οποιοδήποτε μοντέλο της Samsung, είδαμε η τελευταία φορά που είχε μάλιστα προσπαθήσει να το κάνει αυτό, είχε εκρηκτικά αποτελέσματα με το Samsung Note 7, και μιλάω για την μπαταρία, η οποία είναι η πρώτη μπαταρία της Samsung που έχει 4.000 mAh χωρητικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι ο φίλος από εδώ θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιείτε και να το χρησιμοποιείτε σκληρά για τουλάχιστον
Μία ολόκληρη μέρα φούλ εννοείται, ίσως και μία μισή μέρα χωρίς να χρειαστεί να πάτε στον φορτιστή. Ας πάμε να δούμε τη συνέχεια με πέντε πράγματα που έχω κρατήσει από το συγκεκριμένο τηλέφωνο και γενικά ελέγχω σε κάθε τηλέφωνο και γιατί πιστεύω ότι το Note 9 είναι το πιο πλήρες τηλέφωνο της αγοράς αυτή τη στιγμή. Όπως έχω πει λοιπόν και άλλες φορές στο παρελθόν, πέντε είναι τα σημεία τα οποία ξεχωρίζουν ένα πραγματικά πλήρες και άρτιο τηλέφωνο σε σχέση με τα υπόλοιπα τηλέφωνα της αγοράς, τα οποία μπορεί να είναι πολύ καλές επιλογές, αλλά δεν είναι σίγουρα τα πιο πλήρη που κυκλοφορούν. Αυτά τα πέντε σημεία τα έχω σημειώσει σήμερα εδώ πέρα. Και θα δούμε ένα-ένα για ποιο λόγο πιστεύω ότι το Samsung Note 9 είναι το πιο πλήρες τηλέφωνο της αγοράς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την μπαταρία. Σίγουρα τσεκάρει το TIC το Note 9, καθώς έχει 4.000 mAh μπαταρία. Λίγες ναυαρχίδες έχουν αυτού του είδους την μπαταρία. Συγκεκριμένα, κάποια game phones έχουν αυτού του είδους την μπαταρία, όπως είναι το Razer και το P20 Pro. Όμως, αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα. Η μπαταρία των 4.000 mAh κατατάσσει το Note 9 στα τηλέφωνα που έχουν τις μεγαλύτερες μπαταρίες της αγοράς. Οπότε, σίγουρα τσεκάρει το TIC, το πρώτο TIC από τα 5, τα οποία εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν σε ένα τηλέφωνο για να θεωρείτε ότι υπάρχει πληρότητα σε αυτό. Δεύτερο κομμάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε είναι η οθόνη. Και το TIC εδώ το παίρνει πάρα πολύ άνετα το Note 9, καθώς έχει βραβευτεί ως το τηλέφωνο με την καλύτερη οθόνη της αγοράς. Είναι μια οθόνη HDR10, η οποία έχει καταπληκτική απεικόνηση κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Έχει πάρει τη βράβευση ως το καλύτερο τηλέφωνο που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει YouTube από την ίδια την Google, ψηφώντας ακόμα και τα δικά της τηλέφωνα, τα Pixel τα δικά της. Η οθόνη είναι ανάλυση Quad HD, πράγμα που δεν το βρίσκεις σε όλα τα τηλέφωνα της αγοράς παρά σε πολύ λίγα τηλέφωνα. Έχει πάρα πολύ καλή χρωματική απόκριση και πάρα πολύ μεγάλο εύρος χρωματικό απεικόνησης. Έχει πάρα πολύ μεγάλη φωτεινότητα στα 1000 nits και γενικά θεωρείται η καλύτερη οθόνη της αγοράς αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την κάμερα, σίγουρα όντας μέσα στην πρώτη τριάδα καμερών στον κόσμο, με πρώτο βέβαια το P20 Pro, αλλά μέσα στην πρώτη τριάδα, νομίζω ότι το Note παίρνει το TIC άνετα και εδώ, με μια κάμερα η οποία έχει dual aperture για πρώτη φορά σε κινητή συσκευή. Το είδαμε βέβαια και στο μικρό του αδερφό το S9 Plus, αλλά το βλέπουμε και στο Note 9 και μάλιστα έχει και ένα καινούριο AI, το οποίο ανάλογα το τι θέλει κάποιος να φωτογραφήσει, κάνει τις αντίστοιχες κατάλληλες ρυθμίσεις, το οποίο δεν το είδαμε στο S9 και αναμένω να το βαθμολογήσει η DxOMark, που είναι υπεύθυνη για τις βαθμολογίες των καμερών των κινητών συσκευών και γενικότερα των καμερών. Οπότε παίρνει και εδώ ένα TIC. Η ποιότητα κατασκευής του είναι πραγματικά άψογη, δεν έχω να παρατηρήσω τίποτα σε αυτό το στολίδι. Είναι αλουμίνιο, είναι Gorilla Glass μπρος-πίσω, είναι αδιάβροχο, μέχρι και μία ώρα κάτω από το νερό. Και πραγματικά φέτος μου αρέσει πάρα πολύ η προσθήκη αυτού, προσπαθώ να το δείξω, αυτού εδώ πέρα του κοψίματος που έχουν κάνει, το οποίο είναι κοπεί με διαμάντι. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μέχρι και πέρσι δεν υπήρχε και κάνει ένα πολύ ωραίο εφέ. Επίσης το χρώμα είναι καταπληκτικό, αλλά αυτό ας το αφήσουμε έξω τώρα από την συζήτηση. Η ποιότητα κατασκευής του είναι πραγματικά απίστευτη, οπότε εδώ σίγουρα παίρνει ένα μεγάλο TIC. Και τελευταία, πηγαίνοντας στον ήχο, όταν έχεις στερεοφωνικά ηχεία, τα οποία μάλιστα τα έχει επιμεληθεί η AKG, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία ήχου, και έχεις πάρει και επιστοποίηση Dolby Atmos που μέχρι τώρα δεν την έχει πάρει άλλη κινητή συσκευή, νομίζω ότι πολύ άνετα παίρνεις ένα TIC και εδώ. Δεν θα μιλήσω για θέματα διαβροχοποίησης που έχει και για θέμα ασύρματης φόρτισης που το συγκεκριμένο υποστηρίζει και ακόμα πιο γρήγορα ασύρματη φόρτιση από τα προηγούμενα μοντέλα. Αυτά υποτίθεται ότι πλέον είναι στο στάνταρ πακέτο των περισσότερων συσκευών. Όμως αυτά τα 5 τα οποία μόλις σας ανέλησα πιστεύω ότι τα έχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε το θεωρώ το πιο πλήρες κινητό αυτή τη στιγμή στην αγορά. Είπαμε ότι το Note 9 έχει εκπληκτική οθόνη και αυτό δεν είναι ένας απλός ισχυρισμός και σίγουρα δεν είναι άδικος. Έχει πάρει το βραβείο της καλύτερης οθόνης και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Η οθόνη, είπαμε, είναι μια HDR10 capable οθόνη Quad HD, η οποία έχει τρομερή ανάλυση και τρομερό χρωματικό εύρος. Φέτος, μάλιστα, η Samsung μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε και πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι το RGB της οθόνης, για να έχουμε ακριβώς την χρωματική απόχρωση που θέλουμε. Στο YouTube η οθόνη δείχνει τα δόντια της και πραγματικά αν βάλετε να δείτε κάποιο βίντεο θα θαυμάσετε τα χρώματα και το δυναμικό εύρος της οθόνης, ειδικά σε βίντεο τα οποία είναι HDR10, πιστεύω θα πάθετε πλάκα. Θα ψάξω να βρω ένα τώρα να το βάλω και πιστεύω να δείτε
Αυτό που θέλω να δείτε, αν και είναι δύσκολο μέσα από την κάμερά μου, είδατε τη χρωματική αλλαγή που έκανε η οθόνη. Ένα λεπτό λίγο να μειώσω και την έκθεση για να μπορέσετε να δείτε καλύτερα αυτό που θέλω. Παρατηρήστε τι δείχνει αυτή η οθόνη. Προσπαθώ να σας το δείξω όσο πιο καλά γίνεται για να πάρετε μια ιδέα. Οι 6,4 της πραγματικά δίνουν απίστευτη εμπειρία θέασης και η οθόνη συγκεκριμένη της Samsung έρχεται να ολοκληρώσει αυτή την εμπειρία με καταπληκτικά χρώματα και καταπληκτικό δυναμικό εύρος. Αυτό πιστεύω να πήρατε μια γεύση. Κοιτάξτε πάλι πώς αλλάξουν τα χρώματα μόλις κλείσω το συγκεκριμένο βίντεο. Πέφτει η φωτεινότητα, αλλάζω τα χρώματα. Το Samsung έχει μια ειδική λειτουργία ενίσχυσης του βίντεο στο Netflix και στο YouTube για να έχει καλύτερα αποτελέσματα χρωματικά. Αυτά για την οθόνη. Πάμε να περάσουμε στη χρήση της συσκευής γενικότερα. Όπως και στα προηγούμενα Note, έτσι και στο συγκεκριμένο, η αίσθηση και η εμπειρία χρήσης της συσκευής είναι καταπληκτική. Νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να το καταλάβει πιάνοντας τη συσκευή στα χέρια του. Όλα τρέχουν πάρα πολύ ομαλά σε οποιαδήποτε έκδοση, είτε σε αυτή με τα 6 είτε σε αυτή με τα 8 GB RAM. Οι δυνατότητες που δίνει η συσκευή στον χρήστη είναι καταπληκτικές και το πενάκι κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Θα τις δούμε συνέχεια τις λειτουργίες της πένας. Αλλά σύμφωνα με τα 5 στοιχεία που σας έδωσα πριν, έχοντας δει την οθόνη, νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε τον ήχο πριν πάμε σε κάμερα και στις λειτουργίες του S Pen. Οπότε θα προσπαθήσω να παίξω ένα τραγούδι στο YouTube. Ένα τραγούδι, μουσική τέλος πάντων, για να ακούσετε λίγο την ένταση των ηχείων. Απλά αν θέλετε να βάλετε ακουστικά, νομίζω θα έχετε καλύτερη εμπειρία. Βλέπετε ακόμα και να καλύψουμε το χέρι μου, το ένα από τα δύο ηχεία παίζει το άλλο. Επίσης η συσκευή υποστηρίζει και Dolby Atmos, το οποίο είναι ενεργοποιημένο αυτή τη στιγμή. Αν το κλείσω ακούτε πως ακούγεται. Αυτά και με τον ήχο. Νομίζω ότι είναι εκπληκτικό το ηχητικό αποτέλεσμα της συσκευής. Πάμε να περάσουμε στην κάμερα της συσκευής. Η κάμερα της συσκευής είναι μια κάμερα με διπλό setup. Βλέπετε εδώ πέρα έχει ένα τέλε φακό και έναν κύριο φακό, ο οποίος έχει και διπλό διάφραγμα 1,5 και 2,4 ανάλογα με τις συνθήκες του φωτισμού που τραβάτε. Το είδαμε και στο S9 Plus αυτό. Γενικά δεν έχουμε πολλά πράγματα για την κάμερα. Η κάμερα είναι γνωστό πως λειτουργεί σε όλους στη συγκεκριμένη συσκευή. Μας είναι πάρα πολύ οικία από το Samsung S9 Plus, λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Το μόνο που έχουν αλλάξει στη συγκεκριμένη συσκευή είναι ότι πλέον ανάλογα με το τι τραβάτε έχει και το αντίστοιχο mode, το οποίο το ανοιχνεύει μια υπεύθυνη γι' αυτό τεχνητή νοημοσύνη. Ανακαλύπτει λοιπόν τι τραβάτε και αντίστοιχα κάνει τις ρυθμίσεις. Βλέπετε εδώ πέρα αμέσως βρήκε ότι τραβάω κάποιο φυτό και μου έχει βγάλει το αντίστοιχο εικονιδιάκι. Μόλις λοιπόν πάω να τραβήξω, μου το βγάζει και κάνει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις έκθεσης και κορεσμού χρωμάτων. Κάτι το οποίο περιμένουν να το αξιολογήσουν οι οίκοι που αξιολογούν τις κάμερες των κινητών τηλεφώνων για να δούμε κατά πόσο είναι ή δεν είναι χρήσιμο. Κατά τα άλλα, μιλάμε για μια εκπληκτική κάμερα με φοβερό depth of field, φοβερό σύστημα εστίαση σε πραγματικό χρόνο, το οποίο είναι και η μόνη συσκευή που επιτρέπει να διαλέξετε το θόλωμα φόντου που θα έχετε σε πραγματικό χρόνο, αλλά και αφού έχετε τραβήξει τη φωτογραφία. Αυτό που με χαλάει λίγο στην κάμερα των Samsung γενικά είναι ο υπερκορισμός των χρωμάτων και λίγο τα soft faces και στις selfies και στα πορτρέτα, αλλά υπάρχουν τρόποι να το αποφύγετε, σβήνοντας δηλαδή το Beautify Mode και όλα αυτά τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις φωτογραφίες σας. Γενικά δεν έχω να πω πολλά πράγματα για την κάμερα, δείτε λίγο τη selfie.
Η selfie είναι 8 MP μπροστά, ίδια με το S9 Plus. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Μιλάμε για μία από τις καλύτερες κάμερες της αγοράς, λίγο βελτιωμένη. Περιμένω να δω αναλυτικά και τα reviews των οίκων αξιολόγησης για να έχω καλύτερη εικόνα. Εμένα μέχρι στιγμής μου φαίνεται ίδια με το S9 Plus. Δημήτρη, έχουμε ένα benchmark στη συσκευή για να δούμε λίγο πώς τα πηγαίνει. Αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι υπάρχουν συσκευές Android αυτή τη στιγμή που είναι πιο γρήγορες, όπως το OnePlus, το OnePlus 6, το οποίο είναι πιο γρήγορο παρότι φοράει τον ίδιο επεξεργαστή σε πολλές περιπτώσεις με το Note 9. Δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ ότι το Note 9 έχει να διαχειριστεί μια πολύ μεγαλύτερη οθόνη και γενικά όλες τις τεχνολογίες περιφερειακές είναι πιο ενεργοβόρες και απαιτούν περισσότερους πόρους από το σύστημα, οπότε είναι λογικό πολλές φορές να περιορίζεται λίγο η απόδοση του. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό στα μάτια του χρήστη, αλλά στα benchmark γίνεται αντιληπτό. Αυτό που έχω να πω πάνω σε αυτό είναι ότι το Note 9 είναι μια συσκευή πλήρης σε όλους τους τομείς και περιλαμβάνει μαζί με την αγορά του και μια εμπειρία η οποία θα είναι και αυτή αντίστοιχα πλήρης. Έχετε μία από τις καλύτερες οθόνες, έχετε εξαιρετικό ήχο, τρομερή κάμερα. Οπότε να έχετε στο μυαλό σας ότι αυτή η συσκευή δίνει μια γενικότερη εμπειρία και όχι μόνο όχι μόνο την ταχύτητα που δίνει για παράδειγμα το OnePlus, το οποίο διαφυσβήτητα είναι ο βασιλιάς σε αυτό το τομέα, αλλά χάνει λίγο σε οθόνη, χάνει λίγο σε ήχο, χάνει λίγο στο ότι δεν είναι πλήρως αδιάβροχο. Οπότε αν τα βάλετε όλα αυτά κάτω θα δείτε ότι κάποιος που έχει διαλέξει το Note προφανώς είναι κερδισμένος. Αυτά τα 500 ευρώ παραπάνω σε αξία σίγουρα κάπου εξαργυρώνονται. Είναι πολύ πιο πλήρως το τηλέφωνο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα του benchmark που τρέχω. Και όσο περιμένουμε τα αποτελέσματα του benchmark, καλό θα είναι να δούμε λίγο τι κάνει και αυτός ο φίλος εδώ φέτος, ο οποίος έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με τον προκάτοχο. Και δεν μιλάω για το χρώμα μόνο. Το συγκεκριμένο S Pen, παρόλο που μοιάζει πάρα πολύ με τον προκάτοχό του, έχει Bluetooth στο εσωτερικό του και έχει και μια μπαταρία που φορτίζει ασύρματα μέσα στη συσκευή, πράγμα που του κάνει πάρα πολύ χρήσιμο. Και με αυτό το κουμπάκι πλέον έχετε δυνατότητες να ανοίξετε την μπροστινή κάμερα ή την πίσινη κάμερα και να βγάλετε μια φωτογραφία πατώντας από μακριά, να ελέγξετε τη μουσική τη συσκευή, να κάνετε παύση, αναπαραγωγή, μετάβαση στο επόμενο τραγούδι, γενικά να το παραμετροποιήσετε και να το ρυθμίσετε σε κάθε εφαρμογή, να κάνει ό,τι εσείς θέλετε. Φυσικά οι λειτουργίες που είχε μέχρι τώρα το πενάκι παραμένουν ίδιες, οπότε σίγουρα θα έχετε το ζωντανό μήνυμα, τις σημειώσεις πάνω στην οθόνη και μετάφραση και τα GIF, όλα αυτά που γίνονταν μέχρι τώρα με το πενάκι. Ωστόσο είναι πολύ σημαντική η υποστήριξη του Bluetooth γιατί σας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης όπως είπαμε. Λοιπόν, βγήκε το score. Και το σκορ είναι πραγματικά αυτό που περιμέναμε από μια συσκευή Note. Βλέπουμε 9000 στο Multi και 3693 κοντά 3700 στο Single Core. Είναι πάρα πολύ κοντά σε OnePlus. Πολύ κοντά στο iPhone 10, αν και είπαμε ότι ο επεξεργαστής του iPhone 10 είναι αρκετά μπροστά σε σχέση με τους 845 και τους 9810. Θα δούμε πόσο μακριά θα ξεφύγει η Samsung και με τον A12 φέτος ή η Apple με τον A12 φέτος. Ωστόσο, η επεξεργαστική ισχύ της συσκευής φέτος είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα όπως αναμενόταν. Το S9 έρχεται λίγο πίσω από αυτό που βλέπετε εδώ. Πραγματικά πάρα πολύ δυνατό τηλέφωνο, θα καλύψει οποιονδήποτε χρήστη και οποιαδήποτε χρήση θέλετε να κάνετε με αυτό. Αυτά λοιπόν και από την απόδοση της συσκευής σε όρους benchmark. Πιστεύω ότι για τον κάθε χρήστη αυτό είναι πολύ υποκειμενικό και το τι θες να κάνεις με τη συσκευή σου δεν θα σου δείξει ένα benchmark, αλλά τα σκορ του Note είναι ιδιαίτερα υψηλά και σε αυτό το επίπεδο, όχι πως περιμέναμε κάτι άλλο από τη συγκεκριμένη συσκευή. Λοιπόν, η μπαταρία, γιατί πολλοί χρήστες θα ρωτήσετε για αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό όντως. Όπως σας είπαμε, πάρα πολύ βαριά χρήση και παιχνίδι, παίζοντας Fortnite μέσα στη μέρα ή Asphalt αρκετά, βλέποντας πολλά βίντεο YouTube με πλήρη φωτεινότητα. Σίγουρα θα σας βγάλει μια μέρα ολόκληρη, εμένα μου μένουν και γύρω στο 30% στο τέλος της ημέρας. Έχω πάθει πλάκα με αυτή την μπαταρία, είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε είναι λογικό αυτό που βλέπω, αν και δεν μπορώ να το πιστέψω εύκολα. Πάντως είναι μία από τις πολύ μεγάλες μπαταρίες που κυκλοφορούν στην αγορά και σίγουρα δεν θα αφήσει κανένα χρήστη παραπονούμενο. Λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα από όλο αυτό το βίντεο. Ζητήσαμε από τη Samsung να υπάρχουν αδιάβροχα κινητά. Το έχουμε αρκετά χρόνια. Ζητήσαμε από τη Samsung να έχουμε ασύρματη φόρτιση. Το έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Ζητήσαμε την καλύτερη κάμερα, την οποία την έχει
το έχει πετύχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και μέχρι να βγουν και τα Huawei τα P20, ήταν ανεφισβήτητο το φαβορί. Ζητήσαμε πάρα πολύ καλή οθόνη και έχουμε την καλύτερη. Έχει φοβερό ήχο. Ζητάγαν μπαταρία, προσπάθησε να το κάνει την πρώτη φορά με το Note 7, πήρε το μάθημά της από αυτό και τώρα στο Note 9 επανέρχεται με μια καταπληκτική μπαταρία. Νέες λειτουργίες στο πενάκι, ένα νέο AI στην κάμερα το οποίο επιτρέπει την ανάγνωση των σκηνικών που τραβάει κάποιες φωτογραφίες και την βελτίωση της φωτογραφίας βάσει αυτού. Έχουμε μέχρι και μισό τεραμπάιτ αποθηκευτικού χώρου, το οποίο είναι και expendable και μπορεί να φτάσει το 1 τεραμπάιτ πάρα πολύ εύκολα. Οπότε δεν βλέπω κάποιο τομέα στο οποίο θα μπορούσε κάποιος χρήστης να παραπονεθεί. Ένα τηλέφωνο που πραγματικά έχει τα πάντα, είναι υπερπλήρες και σίγουρα δεν θα αφήσει αυτόν που θα το αγοράσει ανικανοποιητό. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής για το 2018 μιλάμε για την πιο hot και την πιο πλήρη και αξιόλογη ναυαρχίδα που έχει βγει. Μπορεί να είναι πάρα πολύ κοντά στο Note 8 και στο S9 Plus, αλλά έχει, αν κάποιος βγει από αυτό το trip να το συγκρίνει με το προηγούμενο μοντέλο και το δει σαν συσκευή μόνο του, θα δει ότι είναι το πιο πλήρες κινητό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ωστόσο, έρχεται με ένα πάρα πολύ ψηλό, μια πάρα πολύ ψηλή τιμή που φτάνει τα 1048 ευρώ στη χώρα μας. Επομένως, αν κάποιος είναι ανάμεσα σε αυτό και σε το Note 8 ή στο S9 Plus ή ακόμα και στο S9 ή σε κάποια από όλα αυτά τα τηλέφωνα, εκεί έχει ένα νόημα η σύγκριση, γιατί ήδη και τα τηλέφωνα έχουν πάρα πολλά από αυτά που έχει και αυτό, πάρα πολλές τεχνολογίες και πάρα πολλά χαρακτηριστικά και υπολείπονται μόνο μερικών. Οπότε αυτό που έχω να πω γενικά είναι, αν κάποιος θέλει όλα αυτά που προσφέρει το Note 9, απλά δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η μπαταρία και σίγουρα δεν θα χρησιμοποιήσει το πενάκι, μπορεί πάρα πολύ εύκολα με 2, 3, 4 εκατοστάρια λιγότερο να πάρει ένα S9 Plus και να κάνει τη δουλειά του για αρκετό καιρό. Το συγκεκριμένο απευθύνεται σε power users, αυτό είναι ξεκάθαρο. Απλά δεν μπορώ να μην το χαρακτηρίσω ως το πιο πλήρες κινητό για το 2018 μέχρι στιγμής, εφόσον είναι. Αυτά από μένα, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.